Νέο ρεκόρ καταγράφει ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2021 με 5,1% από 5% το Δεκέμβριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat που δόθηκε στη δημοσιότητα. Στην Ελλάδα, δε, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί για τον Ιανουάριο στο 5,5% από 4,4% το Δεκέμβριο του 2021, με την αγωνία των πολιτών να χτυπά κόκκινο αφού έρχονται αντιμέτωποι με ανατιμήσεις παντού. Τώρα είναι και με την κακοκαιρία που υπάρχουν και μια ανατίμηση και στα υποπροεκυπευτικά λόγω της καταστροφής που γίνεται, αλλά γενικώς και στα καύσιμα λόγω της παγκόσμιας κρίσης αυτή της, με τη Ρωσία και την Ουκρανία, όλα αυτά επηρεάζουν. Η Ελλάδα μας φτωχιά νιώσω πάει. Ακρίβεια έχουμε. Δεν πάει τίποτε καλά. Οι εργαζόμενοι δεν τα βγάζουν πέρα. Πας εκεί στην καφετήρια 3 ευρώ την ώρα. Τι να κάνουν αυτά τα παιδιά. Πετρέλαιο απάνω. Έβαλα πετρέλαιο, αντί θα πέσει από 80 τόσα λεπτά πέρυσι, 122 φέτος. Πώς ρε παιδιά, η σύνταξη μου δεν ανέβηκε. Πώς θα τα βγάλω πέρα. Βλέπεις και όλη η διεθνής αυτή η κατάσταση μας έχει φέρει αυτά τα πράγματα. Λένε ότι είναι γενικό κακό. Γενικό κακό μπορεί να είναι, αλλά τι μισθούς παίρνει έξω. Θα αλλακράτη και τη μίση τους παίρνει στην Ελλάδα. Τέτοιοι που είμαστε, τα καλά μας κάνουν. Τι να πω. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτούς που έχουμε και μας διοικούν. Και για να μην πω για τον καλό μας πρωθυπουργό τίποτα άλλο. Όλα μας έχουν έτσι κάνει, κουβάρι. Κουβάρι, δεν ξέρεις πού να γυρίσεις το κεφάλι σου. Ναι, ναι, σε όλα, σε όλα. Κοροϊδεύουνε με τα τεχνάσματά τους, ανεβάζουνε τεχνιέντο στις τιμές. Είναι τιμές αυτές για τα καύσιμα. Όταν ήταν το καύσιμο, το πετρέλαιο, 22 δολάρια το βαρέλι, πάλι 1,5 ευρώ ήταν η βενζίνα. Και λέει ο Ισυλακάκης και λέει, δεν κατεβάζω, λέει, από τα καύσιμα το φόρο, γιατί, λέει, να τιμωρήσω τους πλούσιους. Ρε, είμαστε καλά, ρε παιδιά. Ο πλούσιος έχει λεφτά, δεν έχει ανάγκη. Το φτωχαδάκι που έχεις από το κινητάκι σου, εσύ, να πας στη δουλίτσα σου. Εσύ έχεις ανάγκη. Μια τελείως άστοχη παρατήρηση αυτή. Όλοι αυτοί. Δεν υπάρχει σήμερα που φτωχός που να μην έχει αυτοκίνητο. Οι δηλώσεις αυτές απαράδεκτες. Η κατάσταση γενικότερα από το κακό στο χειρότερο και οι πολίτες ζητούν τα αυτονόητα. Να γίνει μια παρέμβαση τουλάχιστον από το κράτος έστω ή με μια μείωση του ΦΠΑ ή κάτι, ξέρω εγώ, για να ελαφρύνει λίγο το βαλάντιο του φτωχού. Πρώτα απ' όλα να κατεβάσουν τη φορολογία. Έχουν βάλει 100 φόρους σε κάθε πολίτη. Γιατί να πληρώνει ο πολίτης ενίκιο για το σπίτι του. Τον έμφυα. Είπαν για λίγο. Τον έχουν 10 χρόνια και. Πρέπει να κοιτάξει το κόσμο, το φτωχό κόσμο, το εργατικό κόσμο. Οι πλούσιοι παιδιά δεν έχουν ανάγκη. Ακούω για τους λέω, διαβάζω κάθε μέρα. Και λέει, καταθέσεις, βάλανε λεφτά. Ποια λεφτά, ρε παιδιά, βάλατε. Εγώ γιατί δεν έβαλα δυο συντάξεις παρμή. Γιατί δεν έβαλα ένα ευρώ στο δάκρυ. Γιατί. Πήρα αυτά τα επιστραπτεία, παιδιά. Τα πήραν οι λεφτάδες. Θέλει, βέβαια, δεν θέλει έλεγχο. Όλα πρέπει να τα ελέγχουν, αλλά... τα ξέρουν οι αρμόδιοι. Έχουμε 301 προδότες πάνω στη κυβέρνηση. 301. Βάζω και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι όλοι τους απαράδεκτοι και θα έπρεπε να σκεφτούμε πολύ καθαρά για τις επόμενες εκλογές. Πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε, να τους τιμωρήσουμε.